Το ανάδειξε το βιβλίο έχει καλεσμένη από το Valias Books και από το evangeliakakouru.gr την κυρία Ευαγγελία Κακούρου, δικηγόρο και συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι η χαρά δική μου που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το δεύτερο παιδικό βιβλίο μου. Έχει έρθει λοιπόν με τον καπετάν Τεριδονίξ και τους υπότες της στρογγυλής Βούρτσας. Από τις εικονογράφηση Βασίλη Σελιμά, έτσι, και από τις εκδόσεις... Είναι αυτοέκδοση το βιβλίο μου, ναι. Έχω αναλάβει η ίδια την έκδοσή του και χωρίς... Και όλη του την επιμέλεια. Και όλη του την επιμέλεια, ναι. Αλλά και ενώ μία δικηγόρος δραστήρια όπως εσείς που δικηγορείτε νομίζω από το 2009, όπως μου είπατε, πάει πάρα πολύ καλά στα δικαστήρια και στο γραφείο της. Σκέφτηκε λοιπόν και όθησε μάλλον τη μαμά, η μικρή κόρη, να, από το φόβο που είχε σε σχέση με τον δοντίατρο, να γράψει κάτι σε σχέση με τα δοντάκια. Σωστά? Κάπως έτσι. Λοιπόν, από το 2009, η αλήθεια είναι πως διατηρώ το δικό μου δικηγορικό γραφείο με ειδίκευση σε θέματα αστικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Όμως η συγγραφή υπήρχε πάντα στη ζωή μου, που από παιδί μου άρεσε πολύ το γράψιμο. Ήταν ένας τρόπος έκφρασης για μένα, ένα εσωτερικό ταξίδι και ένας τρόπος διαφυγής από την στήρα πραγματικότητα και από την πίεση της καθημερινότητας. Η αγάπη μου, θα έλεγα, στα βιβλία και τα παιδιά με όθησε από νωρίς στη συγγραφή παιδικών βιβλίων. Όμως ο ερχομός της κόρης μου πράγματι ήταν καθοριστικός. Η κόρη μου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με απελευθέρωσε και μπόρεσα να αποτινάξω τον φόβο της έκθεσης, αλλά και τη σοβαροφάνεια που ενδεχομένως υπάρχει και διακατέχει το επάγγελμά μου. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι και η συγγραφική ιδιότητα αλλά και η δικηγορική μπορούν να συνυπάρξουν μαζί και δεν αποτελεί τροχοπέδι η μία στην άλλη. Αν αντιμετωπιστεί και η συγγραφική αλλά και η δικηγορική ιδιότητα με υπευθυνότητα, σεβασμό και αγάπη, νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Και πάμε να δούμε την ιστορία του παιδικού εκπαιδευτικού βιβλίου αυτού. Η ιστορία είναι η εξής. Ο καπετάν Τεριδονίξ και οι πειρατές του Πέτρα και Πλάκα ταξιδεύουν ανενόχλητοι στο στόμα μικρών παιδιών. Όπως ακριβώς υπάρχει πόνο. Πέτρα και Πλάκα. Πέτρα και Πλάκα, ακριβώς, ναι. Προκαλώντας τους πόνο. Όλα αυτά σταματούν όταν μία ομάδα ατρόμητων υποτών, με το όνομα υπότες της στρογγυλής Βούρτσας, η οδοντόβουρτσά μας δηλαδή. Ναι, ναι. Έχοντας ως όπλα τους μεγάλες στρογγυλές οδοντόβουρτσες, καταφέρνουν να αποκαλύψουν το μυστικό για να εξοντωθεί ο καπετάν Τεριδονίξ στα παιδιά. Αν όλα λοιπόν τα παιδιά ενώσουν τις αδυνάμεις τους, ο καπετάν Τεριδονίξ και οι πειρατές του Πέτρα και Πλάκα θα σταματήσουν να υπάρχουν. Τι Τεριδόν δηλαδή, και Πέτρα και Πλάκα. Έτσι τα παιδιά λοιπόν διδάσκονται τι ακριβώς, το οποίο μπορεί να τους φανεί χρήσιμο μέσα από αυτό. Διδάσκονται τους κανόνες της στοματικής υγιεινής με έναν άμεσο τρόπο, με έναν διασκεδαστικό, θα μπορούσαμε να πούμε, τρόπο, ούτως ώστε να πλένουν τα δόντια τους και να έχουν αστραφτερά χαμόγελα. Mm-hmm. Στο παραμύθι λοιπόν υπάρχουν και οι στίχοι σας από το τραγούδι των δοντιών. Να πούμε λίγα λόγια για αυτό, αλλά και για την ιστοσελίδα. Πράγματι, στο βιβλίο μου υπάρχουν οι στίχοι από το τραγούδι των δοντιών, το οποίο είναι μελοποιημένο από τον Dead Man Running. Έχει αναλάβει την ενορχήστρωση ο Κώστας ο Παρίσης και την εκτέλεση του τραγούδιου η ίδια με τη σύμπραξη του Κώστα Παρίση. Πέρα από το τραγούδι, μέσα στο βιβλίο περιέχεται και βιβλίο δραστηριοτήτων. Είναι ένα βιβλίο με αυτοκόλλητα, ζωγραφιές, σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα και γρίφους. Mm-hmm. Και όλο αυτό γιατί ήθελα μέσα από την διάδραση να μεταλαμπαδεύσω στα παιδιά την αξία της υπευθυνότητας αλλά και της ανάγκης για την καθημερινή φροντίδα και ατομική υγιεινή. Να δούμε λίγο το βιβλίο αυτών των δραστηριοτήτων, να το δείξουμε λίγο. Εδώ βλέπουμε το σταυρόλεξο του βιβλίου. Είναι το κεντρικό σταυρόλεξο. Και αν κάποιο παιδάκι ασχοληθεί με αυτό, γνωρίζει και όλους τους ήρωες του παραμυθιού. Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν αυτοκόλλητα με όλους τους ήρωες του παραμυθιού, κρυπτόλεξο, γρίφη και ζωγραφιές στο τέλος του βιβλίου.
Όλο αυτό έχει προέλθει από την επιθυμία μου να προσφέρω στο αναγνωστικό κοινό μια ολοκληρωμένη πρόταση. Θεωρώ ότι μέσα από το τραγούδι, μέσα από το παιχνίδι, μπορούν τα παιδιά καλύτερα να αντιδραχθούν τους βασικούς κανόνες της σωματικής υγιεινής. Τι θέλουμε να τους συμβουλέψουμε ουσιαστικά σαν μήνυμα? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι από πολύ μικρή ηλικία θα πρέπει να διδαχθούν τις οδηγίες της σωματικής υγιεινής και να μάθουν ότι ο οδοντίατρος είναι σύμμαχός τους. Να αποκτήσουν δηλαδή μια σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό τους. Αυτό θα τα βοηθήσει να έχουν γερά και υγιή δόντια και να χαμογελούν με αυτοπεποίθηση. Και διαβάσουμε και ένα απόσπασμα λοιπόν σχετικό. Θα ήθελα να εστιάσουμε πέρα από το μήνυμα που είναι ξεκάθαρο της σωματικής υγιεινής και στο μήνυμα της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας. Οι υπότες της τρογγυλής βούρτσας, γνωρίζοντας το μυστικό για να ιτηθεί ο καπετάν Τεριδονίξ, αποκαλύπτουν το μυστικό αυτό στα παιδιά. Αν τα παιδιά ενώσουν τις δυνάμεις τους και ακούσουν τους υπότες, θα καταφέρουν να κατατροπώσουν τον καπετάν Τεριδονίξ. Το απόσπασμα είναι το εξής. Αν όλα τα παιδιά ένωναν τις δυνάμεις τους, ο καπετάν Τεριδονίξ και το πλήρωμά του δεν θα μπορούσαν πια να ταξιδεύουν ανενόχλητοι στα στόματά τους. Εσείς τι λέτε, παιδιά? Θα βοηθήσετε τους υπότες της τρογγυλής βούρτσας να νικήσουν τον καπετάν Τεριδονίξ και τους πειρατές του? Εδώ θεωρώ ότι υπάρχει το μήνυμα της αλληλοβοήθειας και της αλληλοϋποστήριξης. Να συμπράξουν, μάλιστα. Ναι. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι μέσα από την σύμπραξη μπορούμε το καλό να νικήσει το κακό. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι οι πρώτοι δύο φίλοι που θα τηλεφωνήσουν στο 210-96-55-412 τους προσφέρετε δύο αντίτυπα. Βεβαίως. Έτσι από το βιβλίο σας. Με πολύ μεγάλη μου χαρά. Βεβαίως, από το βιβλίο της κυρίας Ευαγγελίας Κακούρου. Πρόκειται να γίνει και τρίτο βιβλίο πάνω στο κομμάτι αυτό? Δεν ξέρω αν και το πρώτο είχε σχέση. Όχι, το πρώτο αφορούσε τα Χριστούγεννα της καραντίνας. Ήταν το πρώτο χριστουγεννιάτικο βιβλίο που μιλούσε για τον κορονοϊό. Το τρίτο βιβλίο δεν θα είναι η συνέχεια του καπετάν Τεριδονίξ. Ναι, τον νικήσαμε πια. Τον νικήσαμε τον. Έτσι, αυτό τον νικήσαμε. Το μάθαμε το μάθημα, δεν λέει ότι συνεχίζει. Και τώρα πρέπει να πάμε στον περίοδο του Δίξ. Το επόμενο μπορεί να έχει να κάνει όμως πάλι με ιατρικό θέμα, ίσως με κάτι οφθαλμολογικό. Θα το δούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευαγγελία Κακούρου με τον καπετάν Τεριδονίξ και τους υπότες τρογγυλής βούρτσας. Αυτό έκδοσε ένα πάρα πολύ ευρηματικό παιδικό παραμύθι με πολλά μηνύματα προς τα παιδιά και όχι μόνο, γιατί σίγουρα μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες σωματικής υγιεινής. Σωστά. Το σωστό πλήσιμο των δοντιών, η μείωση των γλυκών, αλλά και τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο και όχι μόνο κατά τη στιγμή του πόνου, είναι το μυστικό για γερά και αστραφτερά δόντια. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.